Το λέμε γέρο γιατί το επισημαίνουν οι άνθρωποι είναι λίγες μέρες πριν αλλά δεν νομίζω ότι θα βρεθεί λύση. Θα υπάρξουν λήψεις φαρμάκων τον Αύγουστο. Οι φαρμακοποιοί λένε ότι δεν προλαβαίνουν να, να ανανεώνουν τα αποθέματά τους διότι οι εταιρείες δεν εισάγουν πολλά φάρμακα και λόγω των αδειών που δίνουν στα τμήματα προμηθειών κλείνουν οι εταιρείες με αποτέλεσμα τα φαρμακεία που είναι ανοιχτά τα περισσότερα τον Αύγουστο να μην έχουν φάρμακα. Και λέμε και από τώρα τα φάρμακα που θα έχουν τις ελλείψεις για να μην μπουν κάποιοι ότι πάλι εκ των υστερών τα, τα, τα μαθαίνουν. Αντιβιωτικά διαβίτηση, αναπνευστικό... αναπνευστικό ε, Δηλαδή, Ισπνεώμενα και τέτοια. Ναι, όλα αυτά που αφορούν αυτή τη λειτουργία του ανώτερου και του κατώτερου αναπνευστικού ε, φαίνεται ότι θα έχουν ελλείψεις μέσα στον Αύγουστο. Ε, μακάρι και σε αυτό να κάνουμε λάθος και να μην, να μην υπάρχει καμία έλλειψη. Πάντως ε, παρακαλούν οι φαρμακοποιοί να μείνουν ανοιχτά τα τμήματα προμηθείων των εταιριών και οι φαρμακοποθήκες. Δεν νομίζω ότι βρίσκουν ανταπόκριση. Και φαίνεται ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα ε, μέσα στον Αύγουστο. Είπε και αντιβιωτικά. Είναι... Άλλα τα, και και τα εισπνεώμενα του αναπνευστικού ή ό,τι έχει το αναπνευστικό και άλλα. Για τα... το διαβίτη. Για τα φάρμακα του διαβίτη. Τώρα δεν είναι αστείο να έχει διαβίτη και να μην έχει να πάρει το φάρμακό σου. Δεν ξέρω. Πρέπει να υπάρξει ένα συντονισμό καλύτερο. Να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να δουν πώς, πώς λύνεται αυτό. Ούτε να ε... έχει χτυπήσει το παιδί σε κάποια καλοκαιρινή τώρα δραστηριότητα και να μην υπάρχει αντιβιωτικό. Καλά, με τα αντιβιωτικά γίνεται. Μάχη ούτως ή άλλως. Δηλαδή, υπάρχουν γονεί που πάνε και σε ένα και σε δύο και σε τρία φαρμακεία για να, να βρουν για τα παιδιά του αντιβιωτικά φάρμακα. Εμένα μου έχει τύχει να παίρνουν από το νοσοκομείο ιδιωτικό θεραπευτήριο ε, και να ρωτούν το, τα γύρω φαρμακεία τι έχουν. Για να συνταγογραφήσουν ανάλογο.